Λοιπόν, bon, όλοι είδατε τι είπε ο πατήρ Τηλιανό Καρπαθίου στον Άλφα και στο Σούπερ Κατερινιό. Πώ αντίδρασε η Καινούριου, ο ένα, ο άλλος. Ο μικρούτσικος αντέδρασε αφού έφυγε ο Πάτερ. Ο Μπουλόπουλο αντέδρασε εκείνη τη στιγμή και μετά συνεννοημένο και το Σκάι τον περίμενε απ' έξω και το ρώτησε πώς αισθάνεται για να βγει μετά στο σκάι και να δώσει το ροπορτάζ. Οπότε, για πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Γιάννης έξω από το στούντιο. Πώς ήταν η σημερινή εκπομπή με έναν καλεσμένο ιδιαίτερο, τον πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου, όπου ακούστηκαν πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Κοίταξε, καλό είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις. Και ο... Κα... Άσχημα πράγματα, εντάξει. Ο άνθρωπος την άποψή του είπε, έτσι, γιατί άσχημα. Δεν έβρισε καν. Σου είπε τι πιστεύει. Έτσι δεν είναι. Και εγώ μπορώ να πω ότι άσχημα είναι αυτά που λες εσύ. Ένας μπορεί να κρίνει ε, από αυτό που ακούει, αν το θεωρεί σωστό ή αν το θεωρεί λάθος. Ακούστηκε κιόλας ότι οι ομοφιλόφιλοι έχουν θλίψει και ότι εσύ προσωπικά κάνεις και προπαγάνδα. Θλίψη δεν έχω σίγουρα. Ε, ούτε μίσος, γιατί και αυτό ακούστηκε. Τώρα, αν κάνω προπαγάνδα ή όχι, δηλαδή πραγματικά, αν έχω προσφέρει έστω και ένα μικρό λιθαράκι στο να περάσει το νομοσχέδιο και ο κύριος Μετσοτάκης να το φέρει στη Βουλή, πραγματικά είμαι και πολύ περήφανος και μαγιά μου. Ακούστηκε κιόλα ότι η ομοφιλοφιλία είναι ψυχική ασθένεια. Πώς... Το νομοσχέδιο θα περάσει, είτε μιλά εσύ, είτε μιλάει κάποιο άλλο, ή οι υπόλοιποι που φανίζονται στα κανάλια. Το έχει δηλώσει εδώ και καιρό ο Πρωθυπουργό. Οπότε δεν νομίζω να παίξατε μεγάλο ρόλο εσεί που υποστηρίζετε αυτά. Έτσι. Κάποιο άλλο έδωσε εντολή να περάσει το νομοσχέδιο αυτό. Πώς ένιωσες, στεναχωρήθηκες, νευρίασες. <σένιωσες> να στεναχωρεθώ, όχι. Ούτε να... Δεν με αγγίζουν αυτά τα πράγματα. Το να πει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του πραγματικά δεν με αφορά. Ήταν δίπλα σου όμως ζωντανά στην τηλεόραση. Ε, και λοιπόν... είσαι να σου πω κάτι, προτιμώ κάποιον που θα μου τα πει μέσα στη μούρη μου παρά κάποιον ο οποίος θα μου τα πει πίσω από την πλάτη μου. Έχω αποφασίσει λοιπόν φέτος... Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ανέβασες, φούντωσες και λογικό είναι να νευριάσει. Οποιοδήποτε θα ήταν στη θέση σου και άκουγε αυτά τα πράγματα, προφανώ θα νευρίαζε, θα τρελαινόταν. Οπότε λογική αντίδρασή σου, δεν μπορώ να πω. Ό,τι και να ακούσω, ακόμα και αν αυτό που ακούω με ενοχλεί, με στεναχωρεί, με θλίβει, να διατηρώ την ψυχραιμία μου. Και τα μηνύματα που δέχτηκα ε, στα social media μετά, μου έλεγαν όλοι ε, τι καλά που στάθηκε και με πόσο ήθος αντιμετώπισε σε αυτή την επίθεση. Τι θα αλλάξει την οικογένειά σου με τον σύντροφό σου το νομοσχέδιο. Εντάξει, η επίθεση, παιδί μου, ο άνθρωπο την άποψή του είπε. Να Γιατί τον καλέσατε, μ? Δεν ήξερε πάνω κάτω τι θα πει. Α μην τον καλούσατε. Εσεί το φέρατε στην εκπομπή. Κοίταξε, ε, μπορώ να σου πω ότι ήδη ε, έχω αποδεχτεί ε, μία πρόταση για να προχωρήσουμε σε πολιτικό γάμο και κατά το καλοκαίρι ε, θέλουμε πάρα πολύ να παντρευτούμε στη Μύκονο θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου με φίλους όπως το είχα κάνει και στο παρελθόν με το πάρτι που είχα κάνει ε, για το σύμφωνο συμβίωσης και επειδή η Μαρία ήταν ε, μία από τους ε, 30 μπορεί να σε βεβαιώσει ότι σε αυτό το πάρτι δεν, υπάρχει, δεν υπήρχε καμία θλίψη, δεν υπήρχε καθόλου μίσος, παρά μόνο λόγια αγάπης. Να ζήσουν τα παιδιά και όμορφα να είναι και ευτυχισμένοι να είναι. Τώρα να σου πω κάτι, αυτό το περί μίσους και τα υπόλοιπα που σχολίασε, εσείς τα λέτε, ο κόσμος, ο περισσότερος, δεν ενδιαφέρεται αν εσύ πας με άντρα ή πας με γυναίκα ή οτιδήποτε κάνεις στο κρεβάτι σου, αλλά αν βγαίνετε συνέχεια στα κανάλια, έτσι, και κάνετε οστρελές και αχ, μα επιτεθήκανε, μα κάνανε, με επιτεθήκανε. Πάρε παράδειγμα, το Βαλιανιάτο που βγαίνει κάθε φορά και είναι μέσα στην ηρωνία και μέσα στην κακία. Νι, 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 στο τέλο. Και αυτοί που είναι μαζί σα και δεν έχουν πρόβλημα, επειδή σα βλέπουν κάθε μέρα να αντιδράτε έτσι, στο τέλο δεν θα σα αντέχουν άλλο. Λοιπόν, θα πούνε ω εδώ. Κατάλαβε τι γίνεται. Οπότε, α σταματήσει λίγο αυτή η προβολή. Όλα θα περάσουν. Το νομοσχέδιο θα περάσει, μια χαρά θα είστε, ευτυχισμένοι θα είστε Αλλά μην βγαίνετε συνέχεια σε όλα τα κανάλια Και κλαίγεστε, κάνετε, δείχνετε Γιατί πλέον έχει μονοπολίσει Σε όλες τις εκπομπές αυτό το θέμα, έτσι Αυτή είναι η δικιά μου η ταπεινή άποψη Κυριακή είναι σήμερα Έχω άλλο ένα βίντεο oh, Που θα αντιδράσουν όλες οι γυναίκες Οπότε σας θέλω κόσμια στα σχόλια Τα λέμε σε κάμια ωρίτσα, δύο, έτσι. Με παραδοσιακές γυναίκες θα ασχοληθούμε και ανατολίτιδες, ανατολίτικους άντρες.